πρόκειται για μια διοργάνωση πάρα πολύ αξιόλογη, η οποία ευελπιστούμε να γίνει θεσμός. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά, υπάρχουν πολύ αξιόλογοι παραγωγοί. Το κόνσεπτ εδώ με το να δοκιμάζει ο κόσμος πράγματα τα οποία διάφοροι σεφ έρχονται και φτιάχνουν και δίνουν τις ιδέες τους είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι πολύ δημιουργικό. Εμείς σήμερα παρασκευάσαμε δύο μίνι εκδοχές από κάποια πιάτα του εστιατορίου. Είχαμε ένα λουκουμαδάκι με γραβιέρα νάτσου, μαστέλο και μαρμελάδα ντομάτα με βασιλικό και αφρό μαστίχας συνδυαστικά και ένα γλυκό παρασκεύασμα το οποίο ήταν αμυγδαλόπιτα ελαιολάδου με κανελάτο αφρό ριζόγαλο. Καταπληκτική δουλειά, η οποία έγινε και πέρυσι, ήρθαμε και φέτος και νομίζω ότι μπορεί να εκτείνει και του χρόνου και να έχει και συνέχεια. Μέρες Γαστρονομίας είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται φέτος. Είναι νομίζω ένας πολύ ωραίος θεσμός που εξελίσσεται και συγκεντρώνει όλους τους παραγωγούς εκείνους που έχουν τα πολύ ιδιαίτερα προϊόντα της Ελλάδος, που νομίζω ότι όλοι οι επαγγελματίες και όσοι ασχολούνται με τη γαστρονομία ψάχνουν να βρούνε ανά την Ελλάδα. Επίσης, παίρνω τον σεφ τον Γιώργο Στυλιανδάκη, τον οποίο φαίνομαι και σαν σπόνσορας, σαν Gastronomy Essentials, που κάνει την παρουσίαση πάνω στη μοντέρνα κρητική κουζίνα και θα δείξει δύο εκπληκτικές συνταγές. Η μία είναι χταπόδι με ελιές από σφαίρες και ζελέ κρασιού και η άλλη είναι το καινούργιο, το νέο χορτοκάλτσουνα.